Στα 1930 πραγματοποιήθηκαν οι δεύτερες δελφικές γιορτές με την επανάληψη του Προμηθέα Δεσμότη, με τους ίδιους ηθοποιούς στο σύνολό τους. Η μετάφραση ήταν πάντα του Γρυπάρη. Αλλαγές υπήρξαν στη σκηνογραφία. Ακολούθησαν οι Οικέτιδες του Εσχύλου, παράσταση που επέσυρε σειρά κριτικών. Πολλοί θεατές μαζεύτηκαν όλο περιέργεια από τα γύρω χωριά και το γεγονός προσέλαβε διαστάσεις θεσμού. Ο άλλος ιερός χώρος, αυτός της Δωδώνης. Μετά τις κατακτήσεις του Μεγαλέξανδρου, η εξάπλωση του ελληνισμού σε τεράστιες εδαφικές εκτάσεις και τα καινούργια ήθη που παρισέφρισαν επηρέασαν τη θεατρική τέχνη σε σημαντικό βαθμό. Αυτό βέβαια αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι τα περισσότερα αρχαία θέατρα που σήμερα σώζονται σε σχετικά καλή κατάσταση είναι της ελληνιστικής περίοδου. Τα έργα τώρα αρχίζουν να χάνουν την τελετουργική τους υφή και επικρατεί μια πιο ρεαλιστική μορφή στα επεισόδια και στο διάλογο. Ο Ευρυπίδης είχε ήδη αρχίσει να εφαρμόζει αυτή την καινοτομία, περιορίζοντας το χορό. Μα και στην κωμωδία ο χορός συρρυκνώνεται και επόμενο ήταν, όπως φάνηκε ήδη στο Θέατρο των Δελφών, να εξελιχθεί σκηνή σε βάρος της ορχήστρας. Το θέατρο στη Δωδώνη είναι κτισμένο στα νοτιοδυτικά της στοιχισμένης Ακρόπολης και στραμμένο νότια προς τον άξονα της στενής Κοιλάδας. Μεγάλης χωρητικότητας θέατρο, 17.000 περίπου θεατές, κατασκευάστηκε επί της βασιλείας του Πύρου για να στεγάσει τις γιορτές των Αΐων. Το θέατρο πέρασε 4 οικοδομικές φάσεις για να ολοκληρωθεί. Το κύλο αρχικά, η κυκλική ορχήστρα και η σκηνή με τη δωρική στοά στη νότια πρόσωψή της. Έξω από το κύλο υπήρχαν 2 κλιμακοστάσια που οδηγούσαν από τις παρόδους στα ανώτερα τμήματα των κερκίδων. Περιμετρικά της ορχήστρας, που έχει διάμετρο 22,9 μέτρα, είχε ανοιχτεί στο βράχο αποχετευτικός αγωγός. Στο κέντρο της διατηρείται ακόμα η βάση της θυμέλης. Η ζώνη της προεδρίας και η πλακόστρωση του διαδρόμου αφαιρέθηκαν με τη μετατροπή του χώρου σε αρένα κατά τη ρωμαϊκή εποχή. Μετά την καταστροφή του ιερού από τους Αιτωλούς, το 219 π.Χ. προστέθηκε προσκήνιο, ενώ οι 2 πάροδοι του θεάτρου απέκτησαν ιωνικά πρόπυλα. Επισκευές στο σκηνικό οικοδόμημα γίνονται μετά την πυρπόληση του ιερού της Δωδώνης από τους Ρωμαίους το 167 π.Χ. Στο δεύτερο μισό του 2ου π.Χ. αιώνα, στη θέση των Κιώνων στην πρόσωψη της σκηνής, κατασκευάστηκε τείχος. Την εποχή του Αυγούστου, το θέατρο χρησίμευσε για θηριομαχίες. Το θέατρο έπαψε να λειτουργεί μετά τα μέσα του 4ου μετά Χριστόν αιώνα. Στην ελληνιστική εποχή, η κυριότερη αρχιτεκτονική μεταρρύθμιση παρουσιάστηκε στο χώρο της σκηνής. Ενώ δηλαδή μέχρι τότε το βάρος και η σημασία δινόταν αποκλειστικά στην ορχήστρα, στα ελληνιστικά θέατρα η σκηνή αποτέλεσε το μοναδικό ίσως μέρος του θεάτρου που πήρε τη μεγαλύτερη εξέλιξη. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, γιατί ήταν φυσικό επακόλουθο της αλλαγής του τρόπου εκφράσεως του θεατρικού λόγου. Το κύλο του θεάτρου, παραδείγματος χάρη στη Δωδώνη, εξακολουθεί να διατηρεί αναλύωτη την ημικυκλική του μορφή. Το ελληνιστικό προσκήνιο, όπως και το κλασικό αθηναϊκό, στηριζόταν πάνω σε μια σειρά υποστηλωμάτων. Τα μεταξύ τους ανοίγματα τα έκλειναν με ξύλινα πλαίσια, τους πίνακες, οι οποίοι ήταν συνήθως χρωματισμένοι. Η δράση των έργων τοποθετείται πλέον στο προσκήνιο και η ορχήστρα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σχεδόν για το χορό. Ο πίσω από τους ηθοποιούς διαχωριστικός στίχος αρχίζει και παίρνει διακοσμητικές παραστάσεις και τα ανοίγματά του ονομάστηκαν θυρώματα. Κλείνουν και αυτά από ξύλινους πίνακες. Είναι φανερή η προσπάθεια για τη δημιουργία μιας ρεαλιστικής σκηνογραφίας. Λόγω του φτηνού υλικού της κατασκευής του, το θέατρο της Δωδώνης γενικά ενθουσιάζει μόνο για το μέγεθός του.
Το θέατρο της Ερέτριας είναι από τα παλαιότερα της Ελλάδας και μιμείται άμεσα το Διονυσιακό των Αθηνών. Σε μια πρώτη φάση είχε ξύλινα καθίσματα. Το λίθινο προσκήνιο της δεύτερης φάσης του είναι από τα αρχαιότερα του είδους. Το αμφιθέατρο αυτό διευρύνθηκε και ανανεώθηκε πολλές φορές τους αιώνες που ακολούθησαν και ανασκαφές άφησαν ανοιχτή την πιθανότητα ανέβρεσης μιας προημότερης αρχαϊκής κατασκευής στη βάση του. Στο δεύτερο αιώνα π.Χ. οι αλλαγές στη δόμηση των θεάτρων δημιούργησαν ένα ενδιάμεσο αρχιτεκτονικό τύπο που θα οδηγούσε σταδιακά στο ελληνορωμαϊκό θέατρο. Στην ελληνορωμαϊκή εποχή, το θέατρο απαιτεί μεγαλύτερη επιβλητικότητα στο σκηνικό. Έχει πάψει δέος χώρος να προορίζεται αποκλειστικά για θρησκευτικές εκδηλώσεις. Ως εκ τούτου, έχασε και τη λαϊκή του απήχηση και τη διδακτική του βαρύτητα. Βρισκόμαστε στην περιοχή της Ισθμίας. Το θέατρο βρίσκεται μεταξύ του πεντάγωνου παλαιοχριστιανικού φρουρίου και του τεμένου του Ποσειδώνα, από την βορειοανατολική γωνία του οποίου απέχει 50 περίπου βήματα. Στα νοτιοδυτικά του θεάτρου είχε επιχειρηθεί στην αρχαιότητα η κατασκευή κτιστής σκάλας για να κατεβαίνουν οι πιστοί από το θέατρο στο τέμενος του Ποσειδώνα. Επειδή από τα κτίσματα της αρχαίας Ισθμίας το θέατρο ήταν το πλησιέστερο προς το μεσαιωνικό όχυρο, κυριολεκτικά ξεθεμελιώθηκε για να παράσχει οικοδομικό υλικό για το όχυρο. Η σκηνή, σύμφωνα με τους αρχαιολόγους, βρισκόταν αρκετά ψηλότερα από το δάπεδο της ορχήστρας και αποτελούνταν από δύο χώρους τετράγωνους, ανάμεσα στους οποίους υπήρχε δίωδος προς τον πίσω της σκηνής κλειστό χώρο ξενώνα των αθλητών που συμμετείχαν σε Ισθμία. Ούτε για το θέατρο αυτό γνωρίζουμε ακριβώς ποια ήταν τα αρχικά πρόχειρα κατασκευάσματα σκηνής και προσκηνίων. Μερικά άλλα θέατρα, όπως της Επιδαύρου και του Αμφιαραίου του Οροπού, λίθινα πλέον, επιτρέπουν γνώση της όλης διάταξης. Σε αυτά τα θέατρα, άλλοτε το προσκήνιο αφήνει ακέραιο τον κύκλο της ορχήστρας, Επίδαυρος, και άλλοτε τον διακόπτη, Έφεσος Οροπός. Για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα, οι παραστάσεις του θεάτρου της Ισθμίας πρέπει να δίνονταν σε κάποιον πρόχειρα διαμορφωμένο χώρο, πράγμα που άλλωστε ισχύει για το θέατρο του Διονύσου στην Αθήνα. Κατά την ελληνιστική περίοδο, η πιο εντυπωσιακή κατασκευή στο Άργος είναι το θέατρό του. Το θέατρο του Άργους λαξεύτηκε στις νοτιοανατολικές υπόρειες της Ακρόπολης, της Λάρισσας, σε άμεση γυτνίαση με την αγορά του Δήμου. Το τεράστιο κύλο του θεάτρου, εντυπωσιακά λαξευμένο στο βράχο, παρέμεινε ορατό σε όλη τη μακραίων ιστορία της πόλης του Άργους, συνιστώντας το σήμα κατά τεθέν της. Η ακτίνα της έκτασης των 82 εδωλίων, που ξεπερνούσε τα 77 μέτρα, δημιουργούσε χωρητικότητα 20.000 θεατών. Το κύλο είναι λαξευμένο στο βράχο και είναι μεγαλύτερο από ημικύκλιο στις πρώτες 6 σειρές. Διαιρείται σε 3 μέρη με 2 πλατιά διαζώματα. Η πρώτη κυκλική ορχήστρα, η αρχική, λαξευμένη εν μέρη στο βράχο, έχει περιφέρεια που ορίζεται από ένα αποχετευτικό αγωγό. Έχει διάμετρο 13 και 30 μέτρα και διέθεται χαρόνιο κλίμακα για την εμφάνιση του ηθοποιού που θα παρίστανε κάποια χθόνια θεότητα. Το ελληνιστικό σκηνικό οικοδόμημα είχε στην πρόσωψη μια ιωνική κοιονοστοιχεία που θύμιζε κατά πολύ το θέατρο της Επιδαύρου. Μια ομοιότητα που οφείλεται όχι μόνο στις τάσεις της επίσημης θεατρικής αρχιτεκτονικής των ελληνιστικών χρόνων, αλλά ουσιαστικά και κυρίως στον ανταγωνισμό που γνωρίζουμε ότι είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στο Άργος και την Επίδαυρο, με αντικείμενο την οικοδομική λάμψη, τα δημόσια έργα και τη φήμη καθεμιάς πόλης ξεχωριστά. Στη ρωμαϊκή εποχή ανακαινίστηκε το θέατρο του Άργους. Η σημερινή σκηνή είναι κατάλοιπο της ανοικοδόμησης που πραγματοποιήθηκε στη ρωμαϊκή εποχή. Στο Άργος λάμβαναν χώρα τα νέμεα κατά την ελληνιστική περίοδο. Επίσης, στέγαζε τις συνελεύσεις της Εκκλησίας του Δήμου. Κατά τη ρωμαϊκή εποχή, στο θέατρο διαδραματίζονταν θεάματα κυνηγιού, μονομαχίες και αθλοπαιδιές στο νερό. Πράγμα που αποδεικνύεται από μια δεξαμενή κατασκευασμένη κατά τους ύστερους ρωμαϊκούς χρόνους.
Το θέατρο της Σικιώνας κατασκευάστηκε στα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της πόλεως της Σικιώνας, δηλαδή περίπου μετά το 303 π.Χ. Η θέση του ήταν η προσφορότερη για την κατασκευή του κύλου μέρους του Φρυδιού που χωρίζει το επίπεδο της Ακρόπολης από το επίπεδο της αγοράς. Ένα μέρος από τις κερκίδες λαξεύτηκε στο βράχο και οι υπόλοιπες αποτελούν φυσική προέκταση των πρώτων. Το θέατρο μαζί με το ρωμαϊκό λουτρό είναι τα πιο επιβλητικά από τα ερείπια της Σικιώνας. Έχει ανασκαφεί η σκηνή, η ορχήστρα, καθώς και ό,τι διασώθηκε από τα εδόλια. Επίσης, δύο καμαροσκεπείς δίωδοι οδηγούν στο πρώτο διάζωμα, όπου μπορεί κανείς να μπει απευθείας από έξω. Έχουν μήκος 16 μέτρων και πλάτος 2,60 μέτρων. Από τις λεγόμενες προεδρικές θέσεις, στην πρώτη σειρά των εδωλίων, μερικές διατηρούν τα ερυσίνωτα και τα ερυσίχειρά τους, δηλαδή το πίσω και πάνω μέρος των καθισμάτων και το σημείο όπου ακουμπούσαν τα χέρια αντίστοιχα. Από τις θέσεις αυτές και πιο πολύ από τις υψηλότερες σειρές των εδωλίων, υπάρχει συναρπαστική θέα προς το πλάτωμα όπου ήταν κτισμένη η Σικιώνα, καθώς και προς τον Κορινθιακό κόλπο. Οι σειρές των εδωλίων δεν μπορούν να προσδιοριστούν επειδή το κύλο δεν είναι εξ ολοκλήρου ανεσκαμένο. Έχουν ανακαλυφθεί μόνο 9 σειρές εδωλίων του κάτω τμήματος του θεάτρου. Η διάμετρος της κυκλικής του ορχήστρας είναι 20 μέτρα. Σε μεταγενέστερη εποχή το προσκήνιο αντικαταστάθηκε από κτιστό λογίων. Όταν οι εκπρόσωποι της Αχαϊκής Συμπολιτείας άρχισαν να συνέρχονται και σε άλλες πόλεις εκτός Αχαΐας, το 168 π.Χ., συνεδρίασαν στο θέατρο της Σικιώνας. Στον Ηρόδοτο μπορούμε να δούμε ότι η λατρεία του Διονύσου είχε πάρει αξιοσημείωτη έκταση στην πόλη της Σικιώνας ήδη από την εποχή του Κλισθένη. Σύμφωνα με τις περιγραφές του Παυσανία, οι λεπτομέρειες της λατρείας του Θεού, ιδρυτή του θεάτρου, αποδεικνύουν τη μεγάλη έμφαση στο δράμα που δινόταν στην πόλη αυτή, καθώς και την πολιτική της σημασιοδότηση. Η πόλη της Αχαΐας Έγυρα έχει ένα θέατρο που ο Παυσανίας ούτε καν αναφέρει στον περιηγητικό του. Το δάπεδο της ορχήστρας ήταν ένα μέτρο χαμηλότερα από την πρώτη ανασκαφής επιφάνεια του εδάφους και υπήρχαν τρία ακόμη εδόλια, πιο χαμηλά από το τελευταίο που φαινόταν πριν την ανασκαφή. Τα σκαλοπάτια των κλιμάκων ανάμεσα στις κερκίδες έχουν όπως συνήθως το μισό ύψος από τα εδόλια. Τα οικοδομήματα του αρχαίου θεάτρου που βρίσκονται προς βοράν αποκαλύφθηκαν σε μια ανασκαφή του Αυστριακού Ινστιτούτου Αρχαιολογικών Σπουδών το φθινόπωρο του 1925. Ο Παυσανίας αναφέρει στα ηλιακά της Ελλάδος περιηγήσεως πως ένα θέατρο παλιό υπάρχει ανάμεσα στην αγορά και στον ποταμό Μηνία. Από τους θεούς οι Ηλίοι τιμούν ιδιαίτερα το Διόνυσο και λένε πως αυτός είναι παρόν μαζί τους στη γιορτή των θηίων. Τα θύια διαρκούσαν 2 μέρες. Στη δε διάρκειά τους, οι γυναίκες της περιοχής προσεύχονταν στο Διόνυσο, παρακαλώντας τον να εμφανιστεί στην περιοχή τους και να ευλογήσει τη βλάστηση. Τον αποκαλούσαν δε Άξιο Ταύρο. Το θέατρο της Ήλιδας εννοείται πως είναι η μετεξέλιξη αρχαιότερης κατασκευής ενός ιερού λατρευτικού χώρου που λογικά θα αναφερόταν στο Διόνυσο. Σήμερα, ως θέατρο σώζονται ερείπια μιας επιβλητικής κατασκευής των ελληνιστικών χρόνων στα βόρεια κράσπεδα της αγοράς, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το κέντρο της. Οι θεατές καθισμένοι στο κύλο είχαν τα νότα τους στραμμένα στην αγορά και έβλεπαν προς τον ποινιό, του οποίου η κήτη βρισκόταν σε μικρή απόσταση χαμηλότερα. Ο Παυσανίας αποκαλεί το θέατρο αυτό παλιό θέατρο, γιατί φαίνεται πως επί των ημερών του είχε πάψει να χρησιμοποιείται.
Οι μαρτυρίες για το θέατρο της Σίλιδας μας αφήνουν να υποθέσουμε ότι υπήρξε μια κατασκευή ιδιαίτερα ενταγμένη στο πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθε της εποχής. Η αγορά των Ηλίων διέφερε από την αγορά των Ιόνων και των ελληνικών πόλεων που είναι κοντά στην Ιωνία. Τουλάχιστον αυτή είναι η εντύπωση του Παυσανία κατά τον 2ο μετά Χριστόν αιώνα. Ωστόσο, η δομή της πόλης, η ρημοτομία της, η κατανομή των λειτουργικών κτηρίων, γυμνασίου, ελανοδικίου, ναών κτλ. Αποδεικνύουν ότι οι Ηλίοι υπήρξαν ιδιαίτερα τελειομανείς. Για το θέατρο μπορεί να υποθέσει κανείς ότι ο χώρος χρησιμοποιήθηκε και φθάρηκε ιδιαίτερα μέσα στο χρόνο. Τα αντερίσματα όμως αποδεικνύουν και ότι υπέστη βλάβες που οφείλονταν στη γεωφυσική κατάσταση και τις κλιματολογικές συνθήκες. Με λίγα λόγια, ότι ήταν μέτριας κατασκευής παρά τη βαρύνουσα σημασία του. Στην Επιδαυρία, η αρχαία πόλη της Επιδαύρου αναπτύχθηκε γύρω από το λιμάνι κυρίως στο ακροτήριο νησί, όπου είναι σήμερα ορατά λείψανα από την Ακρόπολη και τα οικοδομήματα της πόλης. Στη δυτική πλευρά του μικρότερου λόφου του ακροτηρίου αποκαλύφθηκε γύρω στα 1970-1972 το πολύ καλά διατηρημένο θέατρο της αρχαίας πόλης. Κατά πολύ μικρότερο από το θέατρο του Ασκληπίου, με διαφορετική λειτουργικότητα, καθώς ήταν ενταγμένο μέσα στην οικοδόμηση της αρχαίας πόλης.